Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Ευχήθηκα καλή εβδομάδα σε όλους. Όσοι ήρθανε τώρα ακόμη πιο τυχεροί, γιατί θα πέσουν απευθείας επάνω σε έναν ουσιαστικότατο διάλογο, με έναν, δεν θα τον χαρακτηρίσω εκλεκτό, γιατί αυτά είναι και παρεξηγήσιμα, έναν Έλληνα πάντως ο οποίος έχει άποψη. Και επειδή προηγουμένως σας είπα, θα ακούσουμε τον Ιφικράη, τον Αμυρά, και όποιοι τέλος πάντων ακούσουμε, το εννοούσα, γιατί σε αυτή την πατρίδα πρέπει να είσαι δύο τεινά για να είσαι αξιοπρόσεκτος. Προσέξτε το. Αξιοσημείωτο σημαίνει ή να είσαι με εκείνους οι οποίοι σου επιβάλλουν τα πράγματα, πράγμα που συνήθως οι φωτισμένοι δεν το αποδέχονται και να τους γίνει προσκλητήριο δεν πάνε, ή να είσαι ένα εντελώς παρεξηγημένο άτομο που έχει να κάνει με το οπλίζομαι και επιτίθεμαι. Σε αυτά τα δύο άκρα. Οι υπόλοιποι λοιπόν, δηλαδή η τεράστια κοινωνία, ο απόλυτος πληθυσμός, η συντριπτική πλειοψηφία, να μιλήσουμε και με δημοκρατικούς όρους, είμαστε απ' έξω. Από το αξιοσημείωτο, από το αξιοπρόσεκτο. Αυτή η εκπομπή κάνει μία προσπάθεια. Είναι βέβαιο ότι δεν θα πετύχει το απόλυτο, αλλά τουλάχιστον σπέρνει. Να φέρει τα πράγματα ανάποδα. Να καταστήσει αξιοσημείωτο εκείνο που έχει το ουσιώδες. Εκείνο που αξίζει να το προσέξει ακόμη και όταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, λόγω ενός ιδιαίτερου φανατισμού, γιατί ο φανατισμός είναι ακόμη το επικρατέστερο ψυχικό μας στοιχείο, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, δεν το έχεις προσέξει. Από εκεί αρχίζει η ελευθερία σου και από εκεί που αρχίζει η ελευθερία σου, αρχίζει η πραγματική σου δημοκρατία. Όλα τα άλλα, αφήστε τα, είναι σαν τα κοινοβούλια που βιώνουμε σήμερα εκεί μέσα. Με αυτούς τους αλτιμπάνκους, με αυτούς τους ξενόφερτους, με αυτούς τους υποτελείς, με αυτούς που τέλος πάντων, ό,τι και να πεις, και χαμένο θα πάει, αλλά και λίγο θα είναι. Λοιπόν, ο Ιφικράτης ο Αμυράς είναι κοντά μας. Τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, γιατί έτσι μας αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ευγέννη. Να είσαι καλά. Μου επιτρέψεις τον Ενικό. Φυσικά στον Ενικό θα μιλήσουμε, γιατί εδώ επιβάλλεται ο Ενικός. Πάω και εγώ να επιβάλλω πράγματα τώρα, εφόσον δημοκρατικά δεν μπορώ να Όσοι πιστεύουν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, δεν μιλάνε στον πληθυντικό. Έτσι. Δεν έχουμε πληθυντικό ευγενία των Γάλλων. Ναι. Πάντως το προτείνω πραγματικά σε όποιον έρχεται εδώ. Ακόμη και στους... Με μία διαφορά όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε φιλαράκια, γιατί πολλοί το παρεξηγούν και από αυτή την πλευρά. Είμαστε φιλόσοφοι στην ουσία. Έτσι, ο Ενικός δεν σημαίνει ότι γινόμαστε φιλαράκια, έτσι, γιατί πολλοί το παρεξηγούν. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Παρεξηγούν πάρα πολλές έννοιες. Θέλουμε πάση θυσία διάλογο εις βάθος. Εκεί να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί δυστυχώς, έτσι όπως πάει η κατάσταση, μπορούμε να την αναλύσουμε, ευκαιρία είναι σήμερα, η πολιτική ταγή μας όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, πολλαπλασιάζουν τα ήδη υπάρχοντα. Γιατί το παρατούν αυτό σε βάρος μας, γιατί έχουν να κάνουν με ένα πόπολο το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί αλλιώς προφανώς δεν θα τολμούσαν. Θα τα πούμε πολύ ανοιχτά. Ναι. Ο ελληνικός λαός για μένα έχει πρόβλημα συλλογικής εθνικής ταυτότητας. Δηλαδή δεν καταφέραμε, ενώ φέρουμε το όνομα Έλληνες, δεν καταφέραμε να προσεγγίσουμε ακόμα το πνεύμα, το ήθος, το μεγαλείο των προγόνων. Με αποτέλεσμα, από τα χρόνια του νεοελληνικού κράτους και τι αποκτήσαμε τυπικά και μόνο την ανεξαρτησία, ουσιαστικά παραμείναμε πρώτα απ' όλα πνευματικά δούλοι. Και αυτό το αποδεικνύουμε με πάρα πολλές έννοιες. Δηλαδή, τι εννοώ. Ας υποθέσουμε, Ευγένη, ότι εσύ, εγώ ή κάποιος άλλος πατριώτης αναλαμβάνει την εξουσία σήμερα. Αυτό που λένε πάρα πολλοί ότι θα αλλάξω τα πράγματα δεν είναι εύκολο αν δεν κατανοήσουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ότι πρέπει να αποκτήσουμε βαθμούς ελευθερίας. Τι σημαίνει βαθμοί ελευθερίας? Να έχουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική. Όταν με το καλημέρα μας λένε οι Αμερικανοί ότι θα επιβάλλετε κυρώσεις στη Ρωσία. Γιατί να επιβάλλουμε εμείς κυρώσεις στη Ρωσία? Έχουμε κανένα πρόβλημα? Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είμαι φιλορώσος. Δεν δηλώνω φιλορώσος. Λέω, γιατί σώνει και καλά εγώ να ξεκινήσω εμπορικό πόλεμο με τη Ρωσία? Έχω εγώ κάποιο συμφέρον? Εθνικό συμφέρον. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, δεν έχουμε βαθμούς ελευθερίας στην νομισματική μας πολιτική. Δεν έχουμε βαθμούς ελευθερίας στην εκπαιδευτική μας πολιτική. Δεν έχουμε βαθμούς ελευθερίας στη μεταναστευτική μας πολιτική. Δεν έχουμε βαθμούς ελευθερίας ούτε στην αμυντική μας πολιτική. Δηλαδή, αυτοί είναι ικανοί να πούνε ότι, ξέρετε, βομβαρδίστε τον Άσαντ στη Συρία ή όπως κάναμε με τον Καντάφη. Δώσαμε εμείς τις βάσεις για να βομβαρδίσει τον ΝΑΤΟ τον Καντάφη. Είχαμε εμείς κανένα πρόβλημα με τον Καντάφη. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε σόν και καλά φιλαράκια με τον οποιοδήποτε Καντάφη. Σε καταλαβαίνω. Εμείς είχαμε συμφέρον να πάμε να χτυπήσουμε τον Καντάφη. Είχαμε εμείς δια των εκπροσώπων μας όμως. Και εκεί παγιδευόμαστε σε μια γυαλατζή δημοκρατία και λέμε, μα αυτοί αφού που επιλέγουν. Ψηφίσαμε, ναι. Αφού τους ψηφίσαμε. Και αυτό το προφασίζονται κυρίως αυτοί. Αυτοί το βάζουν και ακριβώς. Το επαναλαμβάνει ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά άμα το ρωτήσει σήμερα τον ελληνικό λαό, μια και το πάμε εκεί προς τα νομισματικά μας, λέει και φαντάζομαι ότι αυτό δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ της ενωμένης οικονομικά
της νομισματικής ένωσης με την Ευρώπη. Του ευρώ. Υπέρ του ευρώ, οι περισσότεροι. Από πού προκύπτει αυτό? Δήλωσε κανείς ουσιοδός ευτυχής με το ευρώ στα χέρια? Και ούτε έγινε ποτέ κάποιο δημοψήφισμα. Ενώ οι ξένοι λαοί, όπως για παράδειγμα η Βρετανία, ετοιμάζονται για δημοψηφίσματα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμάς δεν μας ρωτήσαν ποτέ. Ούτε ναι, για αλλά αν μας ρωτήσουν, λέμε τώρα δημοσκοπικά τι ισχύει. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι αληθές. Είναι από τις ελάχιστες δημοσκοπίες που έχουν σχέση με την αλήθεια. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία λέει είμαστε καλά στο ευρώ που είμαστε. Δεν θα το έλεγα. Το ποσοστό σε σχέση με πριν από 4-5 χρόνια, από εκεί που θα έλεγε μόνο 5% υπέρ του εθνικού νομίσματος, εγώ πιστεύω ότι ξεπερνάει το 30%. Υπέρ του εθνικού νομίσματος. Πάλι μιλάμε για ένα 70% το οποίο. Εντάξει, θέλει αγώνα. Ναι. Θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι εμείς που δεν έχουμε την εξουσία, πρέπει να λειτουργούμε με όρους πριν από το 1914, γιατί προς τα εκεί πάει η κατάσταση, Ευγένεια. Ενώ πάρα πολλοί πολιτικοί λειτουργούν με έννοιες και χωροχρονικές καταστάσεις τύπου 1960-1970, που είμαστε σε ένα μπλοκ και από τη μία μεριά είναι οι Αμερικανοί και από την άλλη μεριά είναι όλοι οι άλλοι. Ενώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν αποκαταστήσουμε τη λεγόμενη ισορροπία δυνάμεων, το παλιό βρετανικό δόγμα που υπήρχε και επί Μέτερνιχ και επί Κάστελριχ, είναι η αντίληψη των Ευρωπαίων διπλωματών του 1814, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Τι κάνουμε για να ισορροπήσουμε? Ούτε η Γαλλία πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, ούτε η Ρωσία πρέπει να είναι πολύ ισχυρή, ούτε η Γερμανία. Αν δεν ακολουθούμε αυτή τη λογική, ξέρεις που μας πάνε. Αυτή τη στιγμή, κοίταξε τι έχουν κάνει οι λεγόμενοι δυτικοί σύμμαχοί μας. Εγώ, συγγνώμη, δεν τους θεωρώ συμμάχους αυτούς τους άνθρωπους. Τη στιγμή που αφήνουν τους Ισλαμιστές τζιχαντιστές να κατασφάζουν το Συριακό λαό, την ίδια στιγμή απειλούν ευθέως τη Ρωσία. Πρόσφατη δήλωση του αρχηγού, του στρατιωτικού διοικητή του ΝΑΤΟ, ότι αν λέει η Ρωσία ξανακάνει αυτό που έκανε στην Κρυμαία, θα έχουμε στρατιωτική σύγκρουση. Δηλαδή, δεν στέλνουν στρατό για να σώσει τους Κούρδους, που αυτή τη στιγμή τους γενοκτονεί, έτσι. Οι Ισλαμιστές τους γενοκτονούν, στην κυριολεξία. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτό που γίνεται στη Συρία, παρά απειλούν τη Ρωσία. Αν εμείς δεν απεμπλακούμε από αυτή την κατάσταση, θα υποστούμε πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα μόνο το τι μας κάνουν στο οικονομικό σκέλος. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεθεί πλήρως στο δυτικό στρατιωτικό άρμα και λαμβάνουμε αποφάσεις εις βάρος μας. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν δηλώνω ότι είσαι και καλά φιλοκούρδος, έτσι. Αλλά γιατί εμείς αυτή τη στιγμή να αφήνουμε την επέλαση των τζιχαντιστών, επειδή έτσι θέλουν οι Αμερικανοί? Έτσι θέλουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή, είναι προς το δικό μας το συμφέρον να βοηθάνε. Αν θυμάσαι, πριν τους ανατρέψει ο Αλσίση στην Αίγυπτο, εδώ πέρα όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωνε υπέρ της μουσουλμανικής αδελφότητας. Και κυρίως η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών, που ετοιμάζεται να κατέβει ως υποψήφια στις εκλογές του 2016. Είναι αυτό προς το συμφέρον μας, η μουσουλμανική αδελφότητα να πάρει την εξουσία? Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν αναλύονται εκτός από εκπομπές σαν τις δικές σου στα μεγάλα κανάλια. Οπότε μην λέμε συνεχώς ότι ο ελληνικός λαός τους ψηφίζει. Ο ελληνικός λαός σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ενημερώσεως. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Δεν τον ενημερώνουν κιόλας. Ναι. Επιμένω όμως ότι υπάρχει έστω κατ' εξαίρεση μία άλλη ενημέρωση, η οποία υφίσταται. Βεβαίως. Και θα έπρεπε σαν ιός μολυσματικός επίσης, ναι, γιατί πρέπει και η θετικότητα να έχει τους ιούς της. Να μολύνει θετικά. Φυσικά θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Μα εδώ κατεβαίνει σε εκλογές τον Μάιο. Στέλνει ένα μήνυμα και στις επόμενες εκλογές το παίρνει πίσω. Ναι. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Αντί να πάρει θάρρος και να πει ότι ξέρεις, εδώ είμαστε, μπορούμε να τους τουμπάρουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να επιβάλλουμε και άλλα πράγματα, και άλλες φωνές, και άλλες λογικές. Και αυτόν τον περιβόητο τέλος πάντων πολιτικό πλουραλισμό πάει τον Ιούνιο και τα παίρνει πίσω. Έτσι. Και κάνει ένα τραγικό πισωγύρισμα. Πάει ακόμη πιο πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Mm-hmm. Μιλάμε για τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, ο λαός αυτός καθ' αυτό δεν μπορεί να βάλεται επειδή αυτός ψηφίζει. Διότι πριν φτάσει στην ψήφο, συμφωνώ μαζί σου ότι προϋποτίθεται πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια διαχρονικότητα, έχουν να κάνουν με μια μόλυνση που κρατάει από αιώνες. Έτσι όπως αναφέρθηκες από τη γέννηση τουλάχιστον του ελληνικού κράτους. Θέλω να χρησιμοποιήσω σαν εφαλτήριο έτσι σε μια κουβέντα που θα ανοίξω τώρα μαζί σου, μια επαιτειακή αναφορά. Ξέρεις, η εκπομπή τα έχει ψωμοτήρια αυτά, τις αρέσουνε, γιατί καταφέρνει μέσα από το παρελθόν να φέρει μηνύματα, γιατί πολλές φορές βαλόμεθα γιατί λέει, ποιες είναι οι αξίες της ιστορικής αναφοράς και γιατί ασχολούμαστε συνέχεια με το χθες και δεν καταλαβαίνει ότι άμα δεν ξέρεις τι συνέβη το χθες, στο χθες, και αν ιδίως δεν μπορείς αυτό να το φέρεις στο σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τίποτε καλύτερο για το σήμερα και πόσο μάλλον για το αύριο. Ευγένει, ένας πολιτικός πρέπει να ξέρει νομικά, οικονομικά, αλλά άμα δεν ξέρει ιστορία, να μην ασχοληθεί με την πολιτική. Είναι επικίνδυνος. Πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις ένας πολιτικός. Αν δεν ξέρει όμως ιστορία,
δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική. Είναι άκρος επικίνδυνος. Και για τον εαυτό του και για την πατρίδα. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί ξέρω μέχρι πού το φτάνεις. Λοιπόν, 1961, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου 1961. Κυβέρνηση Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πρόσεξε κίνηση. Με κατεπίγουσα επιστολή στο Μπέρκλεϊ της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται τότε ο μεγάλος καθηγητής των οικονομικών, Ανδρέας Παπανδρέου. Mm-hmm. Κατεπίγουσα επιστολή από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Ανδρέα Παπανδρέου να έρθει να αναλάβει ως πρόεδρος και διευθυντής, οικονομικός διευθυντής του λεγόμενου Κέντρου Οικονομικών Ερευνών. Κάθεται τώρα η κοινωνία σήμερα, σου λέει ο Ευγένιος, αναφέρεται στο 1961. Και δεν καταλαβαίνει ότι εγώ θέλω να του πω για μια φορά ακόμη ότι οι οικογένειες που εναλλάσσονται στην εξουσία είχαν πάντα σχέσεις. Mm-hmm. Και προσπαθώ να του δώσω το κάτι περισσότερο για να καταλάβει ότι αυτό είναι η αλήθεια. Και αν δεν είσαι με την αλήθεια, τότε δεν είσαι με τίποτε. Και κυρίως δεν είσαι με το καλύτερο. Το αναφέρω λοιπόν και θέλω να γυρίσουμε την κουβέντα μας από εκεί. Πώς έχουν μεταπολιτευτικά τα πράγματα σε αυτή την πατρίδα και γιατί τελικά μια δημοκρατική κατεφημισμό περίοδος μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε, σε μια απόλυτη κοινοβουλευτική δικτατορία και εγώ θα έλεγα και κάτι χειρότερο, διότι και η δικτατορία έχει δομές, υφίσταται. Αυτοί δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ελληνική πολιτική σήμερα. Έχουν όπως να κάνουν φερέφωνα με αχαιρανθρώπους, με υποκατάστατα, με τέτοια. Όπως το λες. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες. Υπάρχουν και προβλήματα εθνικής ταυτότητας, μην τα επαναλάβουμε, πριν πάρει την εξουσία η μεταπολίτευση, αλλά μια που επικεντρώνουμε στη μεταπολίτευση. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα στρατηγικά λάθη που διέπραξε και ο Καραμαλής, όχι λάθη, εγκλήματα, και ο Παπανδρέου, είναι ότι έβαλαν τη χώρα στον αυτόματο πιλότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλες χώρες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να πω ότι για όλα φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι της άλλης άποψης, ότι για όλα φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν την εύκολη απάντηση. Μας το λέει αυτό να το κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσες φορές το έχεις ακούσει, Ευγένεια? Κάθε λίγο και λιγάκι, όταν μας επιβάλλουν ένα μέτρο, μας το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική, γιατί έτσι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ευθυγραμμιστούμε. Και το θεωρούμε και πανάκια. Το να μην έχουμε εθνική πολιτική, έτσι, εξωτερική πολιτική. Ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει. Νομίζουν έτσι ότι βουλώνει το στόμα του ελληνικού λαού. Θα σου πει ο οποιοδήποτε κύριος Βενιζέλος, γιατί με κατηγορείται εμένα για το εμπάρκο το που έγινε στη Ρωσία, για τις κυρώσεις που επιβάλλαμε. Έτσι μου είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εύκολη την απάντηση. Λοιπόν, αυτό για μένα το λάθος, εάν δεν το διορθώσουμε άμεσα, σου μιλάω ειλικρινά και εγώ δεν υπερβάλλω. Συνήθως δεν είμαι από τους πολιτικούς οι οποίοι υπερβάλλουν. Θα πάθουμε πολύ μεγάλη ζημιά. Θα φύγουμε από την Ευρώπη με εθνικό ακροτηριασμό. Αν νομίζουν κάποιοι ότι ισχύει το παλιό δόγμα που δεν ίσχυσε για μένα ποτέ, ότι άμα γίνει τίποτα με τους Τούρκους θα μας προστατεύσουν οι Ευρωπαίοι. Εγώ ποτέ δεν το πίστεψα αυτό το παραμύθι, αλλά υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που ενδεχομένως να το πιστεύουν. Λοιπόν, αν γίνει το οτιδήποτε, οι Ευρωπαίοι θα ταχθούν με άλλους, όχι με εμάς. Το έχουν αποδείξει πολλάκι και το έχουν αποδείξει και προσφάτως στην Κύπρο. Το έχουν αποδείξει και στο ζήτημα των Σκοπίων, για την ονομασία εννοώ. Θα κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Έτσι. Το έχουν αποδείξει πολλάκι. Το έχουν αποδείξει στο ζήτημα του μνημονίου. Μας συμπεριφέρονται ως τριτοκοσμική χώρα σε απεικιοκρατικούς χρόνους. Δεν τους ενδιαφέρει αν η Ελλάδα καταστραφεί. Οπότε, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς να επιμένουμε και να λέμε εκεί είναι η σωτηρία? Γιατί το λέω αυτό? Διότι θέλω να κάνω μία σύντομη παρένθεση στο ζήτημα των στρατιωτικών. Και ας παρεξηγηθώ από κάποιους. Και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, που είχα έρθει στη δική σου εκπομπή, είχα πει ότι εγώ ορισμένους δημοσίους υπαλλήλους, για να μην πω όλους, δεν τους λυπάμαι, οι οποίοι πάνε τώρα και ζητάνε από τα δικαστήρια να τους δώσουν πίσω τους μισθούς. Εγώ δεν λέω σαν και καλά οι άνθρωποι να πεινάσουν. Έτσι, δεν είμαι εκδικητικός. Αλλά λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν παρουσιάζονται τα σώματα ασφαλείας, ειδικά οι στρατιωτικοί, και να πούνε ότι κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι οι περικοπές να μην ζημιώσουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Τι λένε αυτοί? Τη σύνταξή μου, μη μου κάνετε μεγάλες περικοπές. Εγώ δεν σου λέω να πεινάσει ο στρατιωτικός, Ευγένεια. Σου λέω όμως το πρώτο πράγμα που με απασχολεί όλη την κοινωνία δεν είναι ο μισθός και η σύνταξη του στρατιωτικού, είναι η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Σωστά. Αυτό προφανώς ισχύει για όλα τα λειτουργήματα, δηλαδή και για τον δάσκαλο. Προφανώς. Ο οποίος πρέπει να προτάσει την εθνική παιδεία πρώτα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει ο δάσκαλος δεν πρέπει να είναι μη μου μειωθεί ο μισθός, είναι να μην κλείσω τα σχολεία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει ο γιατρός δεν είναι μη μειωθεί ο μισθός μου του γιατρού στο δημόσιο, είναι να μην κλείσω τα νοσοκομεία. Λοιπόν, και δυστυχώς αυτές οι ομάδες πάνε με τη λογική. Θα πάω εγώ τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα κάνω μια αγωγή και ενδεχομένως να βγει αντισυνταγματική η τάδε μείωση που μου έκανε. Και από πού να στα δώσει? Ξέρεις από πού θα τα ζητήσει? Από σένα και από μένα θα τα ζητήσει. Ηλίου φαϊνότερο, έχει προκύψει ήδη. Έχει προκύψει. Άρα, τακτοποιούν οφειλές προς κάποιους. Ακόμα και ως ιδιωτελείς
στρατηγική αποβαίνει εις βάρος. Δηλαδή, τι, θα μαλώσουμε τώρα εμείς με τους γιατρούς και με τους δασκάλους και με τους στρατηγικούς. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Πάντως, ο στόχος του συστήματος είναι. Το Διέρη και Βασίλευε. Σωστό. Και παίζεται εκεί ακόμη και τις όποιες ενστάσεις και με τις όποιες αναμονές. Ο κερδισμένος χρόνος είναι μόνο υπέρ του συστήματος. Δεν κερδίζει καμία. Ναι, αλλά εγώ που θέλω να επικεντρώσω ότι όλες αυτές οι ομάδες δημοσίων υπαλλήλων αποκόπτονται από την κοινωνία. Διότι όταν πάει οποιοδήποτε στρατηγικός και λέει: κοίταξε, εγώ βάζω πρώτα απ' όλα το μισθό και τη σύνταξή μου. Όχι την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό εμένα με φέρνει σε απόσταση. Όσο και αν θέλω να φανώ ανθρωπιστή στο δράμα που βιώνει, γιατί όντως πολλοί στρατηγικοί έχουν πρόβλημα, ειλικρινά, δεν το άρνουμε. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου εμένα πρώτα απ' όλα είναι τι θα γίνει στο Αιγαίο. Δεν είναι η σύνταξη του στρατηγικού. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί πρόβλημα οικονομικό έχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Ξέρεις ότι ειδικά στην Αθήνα, δεν ξέρω για την περιοχή σας, στην Αθήνα που ζω εγώ, βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια, να ψάχνουν στα σκουπίδια. Λοιπόν, οπότε δεν είναι μόνο στρατηγικός, έτσι. Και εκεί λοιπόν έχω το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το ότι δεν βάζουν πρώτα το συλλογικό παύλα εθνικό συμφέρον, βάζουν το δικό τους. Η αναφορά σου που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα, μάλλον με την εθνική κυριαρχία, για να το θέσω σιλίδι. Με ποια νέα στοιχεία έχεις εμπλουτιστεί και μπορείς σήμερα να τα καταθέσεις. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι δηλαδή τώρα. Λέμε, έχουμε πρόβλημα με τη Θράκη, γιατί εκεί έχουμε ετοιμάσει, έχουν προσχεδιάσει, έχουν ουσιαστικά νομοθετήσει υπέρ των ελευθέρων ζωνών, οικονομικών ζωνών. Έχουμε πρόβλημα στο Κυπριακό, διότι εκεί πάμε τώρα όχι για ΑΝΑΝ, πάμε για δύο φορές ΑΝΑΝ. Έχουμε πρόβλημα με την εθνική κυριαρχία σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέδαφος, με τον ορυκτό πλούτο Αιγαίο. Και με όλα τα άλλα, με το Αιγαίο τέλος πάντων. Έχουμε πρόβλημα στο ζήτημα. Έχουμε με το Σκοπιανό που τώρα το έχουμε μπροστά μας κυριολεκτικά τις επόμενες εβδομάδες. Ανοίγουμε μέτωπα με Ρωσία, ενώ θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός εταίρος, σύμμαχος, όπως θέλεις πες το. Ενώ δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή τη στιγμή που αρκετοί Έλληνες παραγωγοί προσπαθούν να επιβιώσουν από το να πουλήσουν ροδάκινα όλα αυτά τα προϊόντα, κλείνουν και από εκεί οι αγορές. Και κλείνουν ως απόλυτες αγορές. Θέλω να πω στον κόσμο, βέβαια τα γνωρίζουν διότι εννοείται ότι είμαστε κάτοικοι ενός τόπου, ότι εδώ ο πρωτογενής τομέας κυριολεκτικά, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, απευθύνεται στο ρωσικό παράγοντα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα. Η περιοχή σας λέτε, ειδικά Μακεδονία. Φυσικά. Ναι. Η περιοχή μας, Πιερία, η Μαθία, γενικότερα η κεντρική Μακεδονία. Εκεί απευθυνόμαστε εξάλλου τηλεοπτικά. Εκείνος είναι. Η αγορά είναι εκείνη. Δεν είναι πουθενά άλλο. Όλα τα υπόλοιπα παραμύθια πάμε και στην Ευρώπη. Ποια Ευρώπη όχι, πάμε. Όχι, εκεί πέρα μας βάζουν ποσοστώσεις. Εκεί πέρα μας επιβάλλουν ποσοστώσεις. Εκεί πέρα μας επιβάλλουν ποσοστώσεις. Απλά θέλω να συμπληρώσω μια που με ρωτάς. Ότι δεν είναι μόνο αυτές οι ζημιές που ανέφερες που έχουν γίνει ήδη. Έτσι, και μέχρι που θα φτάσει η καταστροφή θα το δούμε. Στο Κυπριακό, στο Αιγαίο, στο Σκοπιανό, στη Θράκη. Πάνε να μας εμπλέξουν, αν θυμάσαι, και στο ζήτημα της Συρίας. Στη Συρία, επειδή εκεί πέρα υπήρξε επέμβαση Κίνας-Ρωσίας, αλλιώς θα επεμβαίναμε και εκεί, με τη μεριά των τζιχαντιστών. Πήγαιναν προς τα εκείνη την πλευρά. Αλλά δεν έχει λήξει ακόμα το ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή, πρόσεχε, εδώ να δώσουμε και μία άλλη διάσταση. Δεν θέλω να περνάω μόνο από απεσιόδοξες απόψεις. Αλλάζουν τα σύνορα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό, για όσους έχουν μελετήσει ιστορία, σημαίνει και κινδύνους για την Ελλάδα, αλλά και ευκαιρίες. Και είμαι πολύ ανοιχτός. Ενδέχεται να υπάρξει διαμελισμός της Τουρκίας. Ερώτηση, ρητορικό το ερώτημα. Θα καθίσουμε κι εμείς στο τραπέζι όσων θα διεκδικήσουν κομμάτι από την πίτα. Μπορεί να μην γίνει αύριο, μπορεί να μην γίνει, να γίνει μετά από 3 χρόνια, 4. Αλλά άμα είμαστε απόντες, την πίτα θα τη φάνε άλλοι. Υπάρχει λοιπόν σημαντικό ζήτημα στην αλλαγή συνόρων. Ερώτημα. Θα μου επιτρέψεις να το θέσω. Ως υποερώτημα έστω. Μας συμφέρει τελικά ο διαμελισμός, ο ένας ενδεχόμενος υποτιθέμενος διαμελισμός της Τουρκίας. Εάν επικρατήσει αυτή τη στιγμή ο νέος πρωθυπουργός, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Νταβούτογλου. Κατά πάσα πιθανότητα. Που ξέρουμε τι σημαίνει Νταβούτογλου. Νεοοθωμανός 100%, Ισλαμιστής 100% και σε ό,τι αφορά επίπεδο μορφώσεως και στρατηγικής αντιλήψεως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βεντζέλο. Καμία απολύτως. Κλάσης ανώτερος. Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω, όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο Στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου, το έχω διαβάσει. Ναι, ναι. Στο συνιστό, άμα δεν το έχει διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Δεν σου λέω ότι είναι κορυφαίος, δεν προσπαθώ να τον εξυμνήσω. Όπως αλλά το λέω συγκριτικά είναι. Συγκριτικά και έχει στρατηγική αντίληψη. Έχει στρατηγική αντίληψη. Πρόσεχε να δεις, θέλω να θέσω και μία άλλη παράμετρο. Μπορεί σε κάποια ζητήματα, όπως στη Συρία, η Τουρκία να έχει φάει τα μούτρα της, έτσι να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή φρασιολογία, αλλά η Τουρκία παίρνει ρίσκα. Παρεμβαίνει στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στο Κουρδιστάν, στο Αζερμπαϊτζάν, και στα Βαλκάνια, με αυτόν τον τρόπο, στη Θράκη, προφανώς στη Θράκη. Δείχνει και στους φίλους της,
στους συμμάχους τέλος πάντων ότι είναι παίχτης και όχι υποτελής. Έτσι, μπράβο. Και γράφει σε ένα σημείο ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του. Όποιος δεν αναλαμβάνει ρίσκα, δεν έχει δικαίωμα να λέει ότι εγώ διεκδικώ. Σωστά. Δεν σου λέει ότι έχω τόση ισχύ, άρα διεκδικώ. Άλλο σου λέει. Πρέπει να αναλάβεις ρίσκα. Και η χαρακτηριστική φράση που τη λέει μέσα στο βιβλίο του, και να την αναφέρουμε στους τηλεθεατές, ακόμα λέει και αν δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος στην Κύπρο, εμείς οι Τούρκοι έπρεπε να θέτουμε ζήτημα Κύπρου. Γιατί σου λέει, αυτό το στρατηγικό, όπως λένε το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, το ακίνητο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, δεν μπορώ εγώ, νεοοθωμανός, να τα αφήσω στα χέρια των Ελλήνων ή το οποιονδήποτε άλλον. Ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος στο νησί, εμείς έπρεπε να θέτουμε θέμα, γράφει ο Νταβούτογλου. Λοιπόν, έχουμε έναν τέτοιο απέναντί μας. Λοιπόν, απάντησε στο ερώτημά σου. Εάν επικρατήσει όπως έχει επικρατήσει η νεοοθωμανική αντίληψη, ναι, βεβαίως, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος να μην υπάρχει στα ανατολικά μας σύνορα ένα επεκτατικό κράτος. Γιατί μιλάμε για επεκτατικό κράτος. Έτσι, δεν έχει την παλιά αντίληψη των Κεμαλιστών ότι κοίταξε, ναι, μεν σφάζουμε τις μειονότητες, Έλληνες, αλλά τέλος πάντων δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα κράτος το οποίο υπογείως, όχι άμεσα, όχι φανερά, αλλά υπογείως συνδέεται με τους τζιχαντιστές και το Χαλιφάτο. Υπάρχουν κομμάτια του κρατικού μηχανισμού του νεοοθωμανικού κράτους που συνδέονται με τους τζιχαντιστές. Ξεκάθαρα. Ασχέτως αν επισήμως η γραμμή είναι ίξης αφήξης. Ναι, ορισμένους τους συλλαμβάνουν, ορισμένους τους αφήνουν ελεύθερους, ορισμένους τους χρηματοδοτούν. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι ακόμα 100% με το μέρος των τζιχαντιστών, αλλά σε σημαντικό βαθμό έχουν βοηθήσει. Γιατί? Γιατί θέλουν να διαλύσουν τη Συρία. Γιατί θέλουν να διαλύσουν το Λίβανο. Έτσι. Μιλάνε ξεκάθαρα υπέρ μια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν το κρύβουνε, δεν το έχουν κρύψει ποτέ. Απλά το λένε με πιο εύηχους όρους. Ότι σου λέει, εμείς αυτή την Οθωμανική. Με πιο δυτικούς, με πιο ευρωπαϊκούς. Μιλάμε σου λέει, κυρίως για πολιτιστική διείσδυση. Δεν σου λένε τίποτα για στρατιωτική κατάκτηση. Πολιτιστική συνεργασία χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους. Ο Νταβούτογλου είναι καλός διπλωμάτης αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα. Πρέπει να μιλάμε για διαμελισμό. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις για να πάρουμε και τις σχετικές μας ανάσες, να πάμε στις όποιες διαφημίσεις, θα παρακαλέσω πολύ, και επιστρέφουμε άμεσα.